Είπαμε ότι η Δυτική Μακεδονία είναι μπροστά, λαμβάνει τα υψηλότερα κίνητρα από όλη τη χώρα. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε και το κάνουμε πράξη με γοργά βήματα είναι η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Ξέρετε, σε μια δύσκολη εποχή εμείς προσπαθούμε να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας για τις νέες και τους νέους που ζουν στην περιοχή, αλλά και άλλους που θέλουν να έρθουν στην περιοχή. Τρέχουμε λοιπόν με πολύ γρήγορο βηματισμό τον αναπτυξιακό νόμο με καθεστώτα, με καινοτομίες, δηλαδή καινοτομίες όπως ισόρροπη ανάπτυξη, τα χρήματα και οι πόροι που θα έρθουν στην Δυτική Μακεδονία ανήκουν στη Δυτική Μακεδονία, πόροι που θα πάνε στην αγροδιατροφή ανήκουν στην αγροδιατροφή, δεν μπορεί δηλαδή κάποιος άλλος κλάδος να πάρει χρήματα από άλλον κλάδο. Και αυτό που επιθυμούμε είναι ιδιαίτερα με το πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης να φέρουμε μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες θα εγκατασταθούν στη Δυτική Μακεδονία και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας για τους συμπολίτες μας που ζουν εδώ. Επί του πρακτέου υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, είπατε. Μπορούμε να γνωρίζουμε πόσες και ποιες επιχειρήσεις είναι αυτές που θέλουν να επενδύσουν στην περιοχή. Είπαμε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν μπορώ να ανακοινώσω αυτή τη στιγμή. Όπως είπα και στην παρουσίαση, όταν γίνουν οι ανακοινώσεις σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή θα ξεκινήσει και η λειτουργία της εγκατάστασης μιας επιχείρησης. Επειδή οι περισσότερες επιχειρήσεις οι οποίες κινούνται στο να έρθουν και να εγκατασταθούν εδώ στη Δυτική Μακεδονία αναμένουν και την έγκριση των προγραμμάτων και την έναρξη των προγραμμάτων, εν ευθέτω χρόνο θα κάνουμε τις σχετικές ανακοινώσεις. Τώρα και μια διευκρίνηση, γιατί δεν έγινε και πολύ κατανοητό. Σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση των εδαφών της ΔΕΗ, είπατε ότι θα παραμείνουν και θα έχουν δημόσιο χαρακτήρα. Δεν το πολύ καταλάβω. Είπαμε ότι τα εδάφη περίπου 150.000 στρέμματα συνολικά, τα οποία θα περιέλθουν στην ιδιοκτησία της εταιρείας Μετάβαση ΑΕ, που θα είναι μια εταιρεία που θα ανήκει κατ' ουσίαν στο δημόσιο, αφού θα αποκατασταθούν, θα δοθούν με μακροχρόνια μίσθωση και αυτό σημαίνει κατ' ουσίαν ότι θα μείνουν και θα ανήκουν στο δημόσιο. Απλά θα μισθωθούν με μακροχρόνια μίσθωση έτσι ώστε να εγκατασταθούν οι επιχειρήσεις και να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες.